αυτό που συμβαίνει στο πρώτο γυμνάσιο Τρυπόλεως είναι παντελώς απαράδεκτο. Και επειδή πρέπει κάποια στιγμή να μιλάμε με όρους αλήθειας, γιατί μπορεί να είναι κάποιο παιδαγωγικό τάκτ να επιβάλλει ενδεχομένως να μιλάμε με πιο ήπιους χαρακτηρισμούς, όμως θα πω ομοί την αλήθεια, γιατί πρέπει και η κοινωνία της πόλης να γνωρίζει. Εκεί είχαμε ένα μαθητικό συμβούλιο που ήταν πρόσφατα εκλεγμένο. Δεν έκανε καμία προσπάθεια, κανένα αίτημα διαλόγου στην διευθύντρια του σχολείου. Κανένα αίτημα σε μένα. Κανένα αίτημα δεν είχαμε από τους γονείς του πρώτου γυμνασίου. Αντίθετα, σε χρόνο μηδενικό, δηλαδή την επομένη της εκλογής τους, προέβησαν σε κατάληψη. Με κάποια αιτήματα, τα οποία δεν θα πω εγώ ότι είναι ψευδή, θα πω όμως ότι δεν είναι αληθινά και δεν παίζω με τις λέξεις. Επειδή είναι παιδιά, δεν θα ήθελα ούτε να προκαλέσω, αλλά θα ήθελα να τους δώσω και το ελαφρυντικό ότι είναι στην εφηβεία και σκέφτονται με δικούς τους όρους. Το λέω πάρα πολύ ευγενικά και ήπια. Θέλω να πω λοιπόν ότι ό,τι έγινε είναι αδικαιολόγητο, δεν έχει κανένα αίρεσμα και τίποτα από όλα αυτά τα αιτήματα δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Η διευθύντρια του σχολείου, ο Σύλλογος Διδασκόντων, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ο Δήμος Τρίπολης που έχει την ευθύνη του κτηρίου, ανταποκρίνεται σε χρόνο ταχύτατο σε οποιοδήποτε αίτημα. Δεν έγινε διάλογος. Τίθεται και το εξής ερώτημα. Διαδικασίες, παρόλο που η κατάληψη είναι παράνομη πράξη, γιατί στερεί την πρόσβαση στο μορφωτικό αγαθό από τα παιδιά που θα ήθελαν, πέραν τούτου τίθεται το ερώτημα αν τηρήθηκαν έστω και διαδικασίες που έχουν τα μαθητικά συμβούλια, τις γενικές τους συνελεύσεις. Γιατί έχουμε πληροφορίες ότι η μεγάλη μερίδα των μαθητών δεν επιθυμούσε αυτή την εξέλιξη. Από την πρώτη στιγμή εγώ ενημερώθηκα, πήγα στο χώρο, συνομίλησα με τη διευθύντρια και τους καθηγητές, σε συνόηση με την διευθύντρια του Λυκείου που συστεγάζεται, και εδώ θα πρέπει να επενέσω δημόσια τα παιδιά του πρώτου Λυκείου που επέδεξαν μια απίστευτη ωριμότητα, τη διευθύντρια του Λυκείου που την κυρία Ζέρβα που ξεπέρασε τον εαυτό της, σε μια προσπάθεια να σώσει ό,τι σώζεται και έσωσε πραγματικά, γιατί το Λύκειο είναι η βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φέρει το βάρος της προετοιμασίας των παιδιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, μπράβο στα παιδιά μας, μπράβο στα παιδιά του Μυστριώτιου Σχολείου, του πρώτου Λυκείου, που ανταποκρίθηκαν με αίσθημα ευθύνης σοβαρότητας. Είμαστε περήφανοι για αυτά τα παιδιά. Έτσι λοιπόν λειτουργήσε το Λύκειο από την κεντρική είσοδο του κτηριακού συγκροτήματος. Το γυμνάσιο λοιπόν επιμένει, δεν ξέρω ποια είναι η συνένεση των υπολείπων παιδιών. Εκείνο που ξέρω ότι σε κάποιες επισκέψεις μου είδα ότι ήταν κάτω των 5 ατόμων αυτά που παραμένουν στην κατάληψη. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο, προσβάλλει και την παράδοση της Τρίπολης και της Αρκαδίας, προσβάλλει το κοινό αίσθημα και δημιουργεί πραγματικά ερωτήματα. Με την κυρία Διευθύντρια έχουμε ήδη δρομολογήσει τη σύγκληση του Σχολικού Συμβουλίου, όπου μετέχουν εκπαιδευτικοί του σχολείου, η Διευθύντρια, εκπρόσωποι του Συλλόγου Νέων, εκπρόσωποι του Δήμου. Είναι ένα συλλογικό, είναι ένα όργανο που προβλέπεται από την νομοθεσία, το οποίο επιλαμβάνεται ζητημάτων εύρυθμης λειτουργίας σχολικής μονάδας. Άρα λοιπόν θα συγκληθεί αυτό το συμβούλιο, θα έχουμε τις αποφάσεις του και από εκεί και πέρα όλα θα ακολουθεί στην νόμιμη διαδικασία. Εάν υπάρχουν φθορές, αυτές θα καταγραφούν και θα γίνει η προβλεπόμενη αναφορά τόσο στις αρμόδιες αρχές, ενώ στον κύριο Εισαγγελέα, στο Δήμο. Θα γίνει η προσπάθεια για την αποκατάσταση, αν τυχόν, αν και εφόσον υπάρχουν ζημιές, αλλά και ο καταλογισμός του κόστους των ζημιών σε αυτούς που ανήκει, και υπάρχει νομοθεσία που προβλέπει σαφέστατα ποιοι πρέπει να πληρώσουν εάν, λέω πάλι, υπάρχουν ζημιές. Δεν έχω να πω κάτι άλλο γι' αυτό, με εκπλήσει, και αυτή τη στιγμή πραγματικά έχουμε απολέσει την ηρεμία μας, γιατί οι περιφερειακά σχολεία που λειτουργούν και έχουν όντως πρόβλημα, δηλαδή αυτή τη στιγμή αναφέρομαι στο Λύκειο Τροπαίων
που δεν γίνεται πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα γιατί ο αναπληρωτής που διορίστηκε στη δεύτερη φάση προσλήψεων δεν ανέλαβε υπηρεσία. Άρα έχουμε πανελλαδικό εξεταζόμενο μάθημα στο Λύκειο Βυτίνας και στο Λύκειο Τροπαίων και εκεί που τα παιδιά ταξιδεύουν μία ώρα δρόμο για να πάνε στο σχολείο, αυτή η κατάσταση με συγκλονίζει και δεν με αφήνει να ησυχάσω. Και σε συνεχείς επαφές με το Υπουργείο παρακαλάμε να έρθει πιο γρήγορα η τρίτη φάση να λύσουμε προβλήματα. Με απασχολεί το γυμνάσιο του Αγίου Ανδρέα που λείπουν καθηγητές, με απασχολούν τα παιδιά που θέλουν να μάθουν και δεν έχουν δυνατότητα. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Όσον αφορά τα παιδιά του πρώτου γυμνασίου Τρυπόλεως και καθηγητές έχουν και στη δεύτερη φάση αυτοί που διορίστηκαν ανέλαβαν και νοσηλεύτρια ήρθε, αλλά λόγω της κατάληψης δεν μπορεί να ασκήσει τα καθηκοντά της. Άρα λοιπόν σαφέστατα το επαναλαμβάνω για τελευταία φορά ότι είναι αδικαιολόγητη παντελώς και εκθέτει και τους μαθητές, αλλά επιτρέψτε μου με όλο το σεβασμό υπάρχουν και γονείς. Τα παιδιά αυτά είναι ανήλικα και κάποιοι γονείς πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Θα θέλαμε τους αγαπητούς γονείς να έρθουν εδώ στο γραφείο και να συζητήσουμε διεξοδικά οποιοδήποτε αίτημα. Τέτοιες ακραίες πράξεις που στερούν την πρόσβαση, τη μόρφωση των παιδιών της κοινωνίας, των εργαζόμενων ανθρώπων. Εμείς θέλουμε ένα σχολείο να λειτουργεί. Είμαστε υπέρ ενός δημοκρατικού σχολείου που οδηγεί την κοινωνία σε πρόοδο. Δηλαδή που βοηθάει το παιδί του αγρότη να γίνει γιατρός, να γίνει δικηγόρος, να γίνει εκπαιδευτικός, το παιδί του εργάτη. Αυτή είναι η δημόσια εκπαίδευση. Είναι ένα δημόσιο αγαθό και ανήκει σε όλους. Δεν ανήκει σε μία μειοψηφία που με το έτσι θέλω επιβάλλει αποκλεισμούς. Είμαι σαφής, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.